Θέλετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Μακρά, κύριε Ριγάκη? Εγώ αυτό που θέλω να πω και ήθελα να το πω, κύριε Περιφερειακή, πρέπει να το δείτε αυτό. Υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες ότι παίρνουν από την ασφάλεια τηλέφωνο διευθυντές σχολείων, ζητάνε στοιχεία για τις καταλήψεις, ονόματα μαθητών και διάφορες άλλες ερωτήσεις που παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Καλό είναι λοιπόν αύριο να έρθει σε μια επικοινωνία με το αστυνομικό μέρος, τον διοικητή ασφαλείας. Συνάδελφοί σας διευθυντές ζητάνε στοιχεία? Όχι, από την ασφάλεια παίρνουν συναδέλφους διευθυντές και τους ζητάνε στοιχεία για τις καταλήψεις, για τους μαθητές, ονοματεπώνυμα και διάφορα άλλα που θυμίζουν πρακτικές άλλων εποχών. Καλό είναι λοιπόν να το σταματήσουμε τώρα αυτό το πράγμα, να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά, με δημόσια σχολεία, με σχολεία τα οποία είναι κοιτίδες παραγωγής σκέψης. Δεν ξέρουμε. Αυτό πρέπει να δούμε, πρέπει να το δούνε και να μας απαντήσουν υπεύθυνα ποιοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Κύριε Καλτσονάκη, την ξέρετε σε αυτή την πληροφορία? Η πληροφορία αυτή που αναφέρει ο κ. Ριγάκης την ακούω τώρα πρώτη φορά, και αυτό που έχω να πω κατηγορηματικά είναι ότι η οδηγία του Υπουργείου προς τους περιφερειακούς είναι ότι όλες τις καταστάσεις των καταλήψεων πρέπει να τις διαχειριστούμε με καθαρά παιδαγωγικό λόγο, με πειθό και με σε αυτό το επίπεδο και μόνο. Χαίρομαι που τα ακούω, κύριε Καλτσονάκη. Οπότε αύριο. Το λέω κατηγορηματικά. Χαίρομαι που τα ακούω αυτό. Να δείτε οπότε αύριο τι ακριβώς συμβαίνει και ποιοι είναι πίσω από όλη αυτή την κίνηση. Θα ζητήσετε οποία... εξηγήσεις. Είναι μια κρίση αντιμετώπιση, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο. Θα ζητήσετε εξηγήσεις. Κύριε Καλτσονάκη, θα ζητήσετε εξήγηση για αυτά τα περιστατικά και αν ναι, από ποιον? Δεν ξέρω τι είναι. Πρέπει να το διερευνήσουμε, να το συζητήσουμε. Ίσως τι να σας πω. Μάλιστα. Είναι πάντως μια σοβαρή καταγγελία αυτή που έκανε ο κύριος Ριγάκης. Κύριε Μακράκη,